πίσω. Πίσω από τα πολυτελή σαλόνια, από τις βίλες, πίσω από τις σουίτες. Είμαστε εδώ στον δρόμο, γιατί εδώ είναι το σπίτι μας πλέον. Εκεί που μας κατατίσανε. Να ανοίξει τώρα η πόρτα του Υπουργείου στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Την πόρτα δεν την ανοίξετε εσείς, θα την ανοίξουμε εμείς. Εδώ είναι τα 12 σωματεία, θα πάνε εκπρόσωποι των 12 σωματείων. Σήμερα δεν θα φύγουμε. Θα πάμε όλοι μαζί μπροστά λοιπόν από την είσοδο του Υπουργείου. Δεν φεύγουμε συντεταγμένα εκεί, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Πριν κάποια χρόνια κάποιοι συνδικαλιστές εδώ από όλους τους κλάδους που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τις άθλιες εξαγγελίες και σχολιασμούς του Βρούτσι, καταλήξαν στην Γαδά. Δεν φεύγουμε. Θα πάει μια αντιπροσωπεία, η πρόεδρε των σωματείων. Θα πούμε λοιπόν ξανά για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να μας πούν. Και εμείς την κλιμάκωση δεν την εννοούμε μόνο με μια άλλη κινητοποίηση, αλλά με μια κινητοποίηση που θα είμαστε ακόμα περισσότεροι, ακόμα δυνατότεροι. Πίσω δεν θα κάνουμε. Εμείς συνάδελφοι το ξέρουμε καλά. Καιρός λοιπόν να το μάθουν και άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Ότι μπροστά στη δικιά μας αποφασιστικότητα κανένας τσαμπουκάς δεν περνάει. Ναι, ρε. Αυτό είναι το ένα. Και βεβαίως δεν μας αρκεί που είδαμε τη Γενική Γραμματέα. Συνεχίζουμε και λέμε
αυτός που βγάζει φλέκτενες όταν μας βλέπει θα αναγκαστεί είτε το θέλει είτε το δεν το θέλει να μας δει. Ο Υπουργός των Ξενοδόχων θα μας δει είτε θέλει είτε δεν θέλει. Και τρίτον, για να μην μακρηγορούμε, γιατί πρέπει να οργανώσουμε και το επόμενο βήμα μας, και εμείς το οργανώνουμε με συλλογικές αποφάσεις, μαζικές αποφάσεις, να πούμε το εξής. Είχαν έτοιμη πάνω τη διάταξη του νόμου που αφορά κυρίως τους εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους του κλάδου του επισιτισμού, τουρισμού και όχι μόνο. Έτοιμη ήταν η διάταξη. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο το ψηφίζουνε. Τι θέλανε να κάνουνε, να τη βάλουν αύριο τη διάταξη εκεί και μην τον είδατε τον Παναγί. Λοιπόν, η παρέμβασή μας σήμερα, γιατί πρέπει να πιστεί και ο τελευταίος εργαζόμενος ότι ό,τι κάνουμε δεν είναι μη αποτελεσματικό. Πάντα έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες μας, οι κινητοποιήσεις μας. Έστω και την τελευταία στιγμή κάναμε την παρέμβασή μας. Θα δικαιωθούν οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί, αύριο και στο μέλλον? Όχι! Γιατί όσο υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος και αυτού του τουρισμού, όχι! Δεν θα έχουμε δουλειά όλο τον χρόνο και θα έχουμε χαμοζωή. Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Ο σκοπός μας όμως σήμερα, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ήταν ένας. Να μην πετάξουν έξω από την επαναπρόσληψη τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου μας. Και σε αυτή μας την παρέμβαση νομίζουμε ότι σήμερα κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν μασάμε, δεν τρώμε κουτόχορτο, αλλά δεν έχουμε και μνήμη χρυσό ψάρου. Εννοώ ότι ό,τι και να δεσμεύτηκαν σήμερα σε ό,τι αφορά τις επαναπροσλήψεις, εμείς σκηνή κορδόνι δεν το δένουμε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κιόλας θα οργανώσουμε την απάντησή μας για την αυριανή μέρα και για το επόμενο διάστημα. Δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις τους ως δεδομένες. Δεν υπάρχει άλλωστε καμία υπόσχεση αυτής της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης, που να έχει υλοποιηθεί. Το ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και με τα μνημόνια και τώρα, με την εποχή του κορονοϊού. Γι' αυτό σας καλούμε όλους. Επαγρύπνηση, ετοιμότητα, καλή προετοιμασία, γιατί η κλιμάκωση όπως την εννοούμε εμείς, τα σωματεία και τα συνδικάτα, δεν είναι μόνο να κάνουμε μία άλλη ακόμα κινητοποίηση, αλλά στην επόμενη κινητοποίησή μας να είμαστε διπλάσιοι, τριπλάσιοι και όχι μόνο στην Αττική, και στην Κέρκυρα, και στην Κρήτη, και στη Ρόδο, και στην Καλκιδική και παντού, όπου χτυπά η καρδιά των εργαζομένων του κλάδου. Συνεχίζουμε δυνατά και μαζικά.